Χιλιοστή νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, γενέθλια και σήμερα νίκη στο Χαριλάο. Πώς ήταν αυτές οι μέρες για σας? Contento, felicitación a todo por los 95 años. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλον τον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα 95 χρόνια του συλλόγου. Hemos ganado dos derbis seguidos. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε και κερδίσαμε δύο συνεχόμενα ντέρμπι. Tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό, σε αυτόν τον δρόμο, να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Ir conociéndonos con los jugadores, ellos a mí, yo a ellos. Και να γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα και περισσότερο εγώ με τους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές με μένα. Και βήμα-βήμα seguir trabajando. No hay otro camino. Και βήμα-βήμα να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω άλλο δρόμο. Είναι ο ΠΑΟΚ που θέλετε, ο ΠΑΟΚ που στα δύσκολα δείχνει το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του και κερδίζει στο γήπεδο. Portanto, si es este el ΠΑΟΚ que queremos ver, que mostró su personalidad, su carácter en partidos muy difíciles. Siempre un jugador del ΠΑΟΚ tiene que, lo primero que tiene que tener es carácter. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής για να γνωρίζει στο ΠΑΟΚ είναι χαρακτήρας. Hay muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores nuevos. Van entendiendo poco a poco lo que es el PAOK. Στο ρόστερ της ομάδας έχουμε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει PAOK. Και εμείς από δικιά μας την πλευρά προσπαθούμε καθημερινά να τους μάθουμε τι σημαίνει να αγωνίζεις σε αυτό το σύλλογο. Και en ese camino estamos de mejora y hacernos fuerte mentalmente. Και σε αυτό το δρόμο βρισκόμαστε, να μπορέσουμε δηλαδή να τους βελτιώσουμε σε όλους τους τομείς, πόσο μάλλον και στο ψυχικό πνευματικό κομμάτι. Λόγω ποδοσφαιρικά, ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που αγωνίστηκε με τρεις ποδοσφαιριστές στην άμυνα με διαφορετικό σύστημα. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή τη διαχείριση και την αλλαγή σχηματισμού, και αν είναι κάτι που θα το δούμε και στα επόμενα μάτς? El sistema te lo dan los jugadores. Το σύστημα για μένα το φτιάχνουν οι ποδοσφαιριστές. Tratamos de hacer lo mejor que sea para el equipo. Εμείς προσπαθούμε να πάντα να βρούμε τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας για να μπορέσει η ομάδα να αποδώσει καλύτερα. Claro que cada entrenador tiene su manera y su estilo de jugar. Σίγουρα κάθε προπονητής έχει το δικό του, τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του μοντέλο παιχνιδιού, το δικό του τρόπο που θέλει να αγωνίζει η ομάδα του. He llegado después al equipo. Es. Irse πιο μετά στον. Α, usted. Sí. Okay. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά ήρθα αργότερα στο σύλλογο. Δεν είχα την ευκαιρία να κάνω προετοιμασία με την ομάδα. Voy conociendo los jugadores, me van conociendo. Γι' αυτό και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το βασικότερο για μένα είναι να γνωρίσω τους ποδοσφαιριστές που έχω στη διάθεσή μου, εκεί να γνωρίσουν τις δικές μου ιδέες. Και en ese camino estamos de conocimiento, que sea lo mejor para el equipo en este momento. Και αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα στην δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε με πολλά έτσι, σημαντικά παιχνίδια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει η ομάδα να αποδίδει όσο καλύτερα γίνεται, με όποιο τρόπο λειτουργείς και αν είναι καλύτερος για τους ποδοσφαιριστές. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Είναι ένα από τα πρόσωπα της σεζόν, ο Χρήστος Τζόλης, που διανύει την πρώτη του επαγγελματική σεζόν ολόκληρη. Δεν αγωνίστηκε σήμερα, είναι στο κομμάτι της διαχείρισης ή είχε κάποιο πρόβλημα? Με τον Τζόλη η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή. Ο Τζόλη, quando subió a la Sub-19, jugaba δεύτερο, segundo for. Ο Τζόλης όταν ανέβηκε στην K19, που ήμουν προπονητής, αγωνιζόταν ως δεύτερος επιθετικός. También me dieron la opción si lo podíamos vender en Alemania. Επίσης, θα ήθελα να πω εδώ πέρα ότι μου δόθηκε κάποια στιγμή η επιλογή αν θέλαμε να τον πουλήσουμε στην Γερμανία. Lo trabajamos en esa posición que juega ahora. Εμείς όμως από δικιά μας την πλευρά αποφασίσαμε να τον δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και να το αλλάξουμε θέση, να είναι στη θέση την οποία αγωνίζεται τώρα. Es un talento en bruto. Σίγουρα είναι ένα ταλέντο το οποίο είναι ακατέργαστο. Tiene todavía mucha mejora por delante. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ακόμα πάρα πολλά να βελτιώσει το παιχνίδι του μπροστά. Tiene que trabajar en defensa, tiene que aprender a jugar del otro lado del campo. Επίσης πρέπει όμως να βελτιωθεί και στο αμυντικό του κομμάτι, όπως επίσης πρέπει να μάθει και να αγωνίζεται και στην απέναντι πλευρά. Porque si hoy o mañana viene otro entrenador o se va a otro equipo y le piden jugar por aquel sector, tiene que saber jugar. Και αυτό γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρει μπροστά του. Παραδείγματος χάρη, αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει κάποιος άλλος προπονητής ή μπορεί αύριο μεθαύριο να πάει σε μια άλλη ομάδα και ο προπονητής του να του ζητήσει να αγωνιστεί από την άλλη πλευρά. Οπότε ο ίδιος θα πρέπει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό δεν quiere decir que el domingo no juegue. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση σημαίνει ότι την Κυριακή δεν μπορεί να αγωνιστεί. Él está preparado como todos los demás jugadores. Είναι προετοιμασμένος όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές. Pero hay que tener cuidado.
Αλλά αυτό hay que cuidarlo. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πρέπει να του έχουμε ιδιαίτερη προσοχή. Porque no juega un partido, no juega dos, no juega tres, no significa que no es un talento en bruto. Γιατί νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε σήμερα ή την προηγούμενη εβδομάδα τόσο πολύ ως βασικός παραδείγματος χάρη, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν είναι ένα σημαντικό μέλος της ομάδας και παραμένει ένα ταλέντο ακατέργαστο. Jugadores jóvenes pueden hacer 4, 5, 6 partidos buenos, después bajan un poco. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και το νερό της ηλικίας του, ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί σε 4, 5, 6 αγώνες συνεχόμενους να αποδώσουν πάρα πολύ καλά, αλλά μετά για έναν, δύο αγώνες να μην τα πάνε τόσο καλά. Pero es un talento que hay que protegerlo. Γι' αυτό και λέω ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένα ταλέντο το οποίο πρέπει να το προστατέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Como Chigara, como Contatelia, como Michalidi, como Lirachi. Όπως το ίδιο ισχύει με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αναφέρουμε, τον Contatelia, τον Chigara, τον Michalidi, τον Lirachi.